Ονομάζομαι Αποστόλου Αλέξανδρος, είμαι 23 ετών, έρχομαι από Θεσσαλονίκη. Είμαι απόφυτος υπερφάτης Θεσσαλονίκη και ασχολούμαι με το χάβι. Ήρθα μόνος μου εδώ πέρα. Η αλήθεια είναι πως το ξέρουν οι τρεις κολλητοί μου και ο αδερφός μου, ο ένας, και δεν ξέρει κανείς άλλος. Είναι φάση το παιδί, το παιδί. Για πάμε. Χαίρετε. Γεια σου. Έχεις δει τα αγόρια έξω? Έχω δει. Ποια η γνώμη σου? Υπάρχουν σίγουρα πολύ όμορφα αγόρια. Αν και κατ' εμέ το όμορφο είναι θέμα γούστου ξεκάθαρα. Σε αυτό που λες θα συμφωνήσω. Υπάρχει κάτι το οποίο λέγεται ομορφιά, όπως εσύ λες. Το οποίο η ομορφιά έχει να κάνει με τις γεωμετρίες, τις οποίες ένα μάτι μπορεί να αντιληφθεί. Δηλαδή, όταν κάτι είναι γεωμετρικό, αυτομάτως αντικειμενικά ορίζεται όμορφο και αποδεκτό. Στο μάτι, στον εγκέφαλο, παντού. Το γούστο είναι υποκειμενικό. Ναι. Καταλαβαίνεις. Οπότε υπάρχει η αντικειμενικότητα της ομορφιάς και η υποκειμενικότητα του γούστου. Σωστό. Ωραία. Θέλω να μου πεις μέσα τι περιμένεις να ακούσεις από τους κριτές. Πιστεύω η απειρία μου ίσως σταθεί εμπόδιο. Από εκεί και πέρα, ίσως οι πόζες μου να το θέσω έτσι ότι δεν θα είναι αρκετά δυνατές. Θέλεις να μου κάνεις μία-δύο πόζες να δω? Ναι, σαφώς. Ωραία. Πάμε, εννοείται. Ωραία. Καλή επιτυχία να έχεις, φίλε μου. Πάρα πολύ. Να είσαι καλά και χάρηκα που σε γνώρισα. Και εγώ, καλή συνέχεια. Γεια σου. Γεια σας. Αρκετό άγχος, λίγη εμπειρία. Σχεδόν πάντα αυτός ο συνδυασμός είναι καταστροφικός. Ήρθα να διεκδικήσω αυτό που μου αρμόζει. Παιδιά, πού πάτε? Εμένα μ' άρεσε, εγώ τον έβλεπα. Έλα εδώ εσύ. Ναι, νερό. Καλώς το λέω. Αυτό είμαι. Έλα στο... Ένα λεπτό. Είμαστε λίγο κύμα εδώ. Έλα στον καφέ. Έλα. Θες λίγο μπανανίτσα? Όχι, ευχαριστώ πολύ. Εγώ θέλω, ευχαριστώ. Κριτές κάναν ένα διάλειμμα για φαγητό. Θεωρώ πως λόγω των ωρών και των ημερών που είναι εδώ πέρα και όλα αυτά που τραβάνε ήταν απολύτως φυσιολογικό. Εσύ ποιος είσαι, ο? Αποστόλου Αλέξανδρος. Ο Αλέξανδρος, μάλιστα Αλέξανδρος. Αλέξανδρε, από πού είσαι? Από Θεσσαλονίκη. Με τι ασχολείσαι? Με handball. Handball? Ναι. Έλα, πρώτη φορά. Α, εδώ στο team μου αρέσεις πάρα πολύ. Γιατί? Εδώ, ο ενδυματολόγος μου πιστεύει ότι είναι πολύ καλός ο handballistas. Εγκρίνει. Εντάξει, παιδιά, να κάνουμε μια ψηφοφορία. Βασίλη, τι λέει για το παιδί, Βασίλη? Να ψηφίσουν όλοι, παρακαλώ. Κοίταξε να δεις. Εμένα δεν μ' αρέσει το παντελόνι σου. Θέλεις να βάλεις το μαγιό σου γιατί μας αρέσει το παντελόνι σου? Όχι, θέλω. Βάς και φτιάξεις το πράγμα. Οκ, είναι. Μου φάνηκαν πάρα πολύ καλοσυνάτη και όσο άγχος και αν είχα, με βοήθησαν να το διώξω. Ωραία. Ποιον βλέπαμε? Τον Αλέξανδρο. Ο οποίος κάηκε. Μας κοίταγε όλους, τύπου δεν... Τι μου συμβαίνει? Αλλά κοίταγε κάπου ψηλά. Ωραίο σώμα. Ευτυχώς που έβγαλε αυτά τα ρούχα. Και ωραίο μαγιό. Και τέλειο χρώμα. Ωραίο χρώμα. Τέλεια πόδια. Ευτυχώς που γδύθηκες. Ετοιμάστηκες εσύ, ετοιμαστήκαμε κι εμείς. Τώρα πες τα όλα. Ονομάζομαι Αποστόλου Αλέξανδρος. Είμαι 23 ετών και έρχομαι από Θεσσαλονίκη. Τι πιο δυνατό, τι? Αποστόλου Αλέξανδρος. Είμαι 23 χρονών και έρχομαι από Θεσσαλονίκη. Σε αυτό το τέμπο. Είμαι απόφυτος του ΤΕΦΑ Θεσσαλονίκης και ασχολούμαι με το handball. Με το modeling δεν έχω κάποια ιδιαίτερη εμπειρία. Έχω κάνει κάποιες φωτογραφίσεις για ρούχα, για e-shop και τα σχετικά. Από εκεί και πέρα δεν έχω, η αλήθεια είναι, κάποια εμπειρία παραπάνω. Θέλεις να μας κάνεις μερικές πόζες? Ναι, βεβαίως. Κι άλλο. Έχει ελαστικότητα το σώμα. Θες και κάτω. Φυσικός είναι το παιδί. Ωραία. Ναι. Έχεις κάνει πρόβα στον καθρέφτη? Ναι, έχω κάνει. Φαίνεται. Μπράβο σου.
Γιατί δεν έχεις την εμπειρία, τουλάχιστον θες προετοιμασμένος. Έκατσε μπροστά σε ένα καθρέφτη, έκανες 10 πόζες, το είδες. Μπράβο. Ωραία. Να σου πω. Είσαι ένας πάρα πολύ όμορφος άντρας. Είσαι το κλασικό αγόρι που θα ήθελα στις διακοπές να είναι πάντα στη διπλανή ξαπλώστρα. Μα το Θεό, για να μην χρειάζεται να διαβάζω ή να φωνάζω σαν τη τρελή τη μάνα. Μιχάλη, μη πνιγείς! Ναι, έχω και κάτι άλλο να ασχολούμαι. Είσαι αυτός ο ερωτεύσιμος άντρας, ο Έλληνας, ο καλοκαιρινός, που τα κορίτσια θα τον κοιτάνε και θα λένε «Αχ, έχει σχέση, δεν έχει σχέση, αρέ». Είσαι αυτό. Αλλά όχι μοντέλο. Συγγνώμη. Κοίταξε να δεις. Είσαι πάρα πολύ ωραίος. Φαντάζομαι ότι έχεις μια αγορά πάρα πολύ commercial και πολύ ανοιχτή, γιατί είσαι αυτός ο άντρας ακριβώς που περιέγραψε τη Genevieve, το οποίο καταλαβαίνω τι εννοεί, αλλά αυτό το πρότυπο λειτουργεί. Δηλαδή, αυτό που φοράς τώρα, ας πούμε, ένα μαγιό, δεν μπορείς να διευμείς άνετα αυτό το μαγιό. Το φοράς τέλεια, σου πάει φανταστικά, έχεις τέλεια πόδια, τέλειο σώμα. Δεν τρελαίνουμε για το στόμα σου. Τα χιλιάκια σου είναι λίγο μικρούλικα. Για χαμογέλα. Ναι, όλο είναι μικρό αυτό. Έχεις μικρή γνάθο. Ωστόσο, είσαι πάρα πολύ όμορφος για να σε παραβλέψω. Δηλαδή, θα είναι ναι από μένα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κοίταξε να δεις. Δεν θεωρώ ότι είσαι 100% model material. Επίσης, μου ήρθες με γένεια που είναι λάθος. Έπρεπε να έχεις ξυριστεί. Γιατί? Γιατί έχεις ένα μικρό στόμα και μια μικρή γνάθο που την τονίζεις παραπάνω με τα γένεια. Κατάλαβες πώς το λέω. Δηλαδή, όταν έχουμε έναν ντεφό πάνω μας, δεν το τονίζουμε. Εσύ είσαι ένα αγόρι που δεν πρέπει να έχεις γένεια. Έπρεπε όντως να τα είχα πάρει, αλλά με παρότρινε ο κολλητός μου να αφήσω γένεια για να φαίνομαι λίγο παραπάνω μεγάλος, να μεγαλοδείχνω, γιατί δεν θέλουν παιδάκια και τα σχετικά. Στη Θεσσαλονίκη ίσως το δείρω λίγο, αλλά εντάξει, λέει κολλητός, τι να κάνω. Έχεις όμως αυτό το σώμα και για μένα μετράει πάρα πολύ ότι ήρθες προετοιμασμένος και έκανες τις πόζες σου. Και θα ήθελα αληθινά να σου δώσω μια ευκαιρία και να σε δώσω το ID Catwalk. Από μένα είναι ναι. Αλέξανδρε, τι ευγενικός που είσαι. Η γνάθο σου είναι λίγο πιο μεγάλη από το κανονικό και δεν είναι πιο μικρή. Κατεβαίνει λίγο προς τα κάτω. Κορμί, πάρα πολύ γυμνασμένο, πάρα πολύ ωραίο σώμα. Δεν θεωρώ ότι είσαι το αγόρι που θα ήθελαν στη διπλανή ξαπλώστρα τα κορίτσια. Εγώ θεωρώ ότι είσαι το αγόρι που θέλανε στην ίδια ξαπλώστρα. Αλλά. Μέχρι εκεί. Πάρα πολύ σεξι, ωραίος Έλληνας, ωραία μάτια. Αλλά όχι μοντέλο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Με τίμησαν ιδιαίτερα αυτά τα λόγια τους, αλλά δυστυχώς η τελική απάντηση ήταν όχι, οπότε... Καλή συνέχεια. Γεια σας. Είναι το στρώμα μου. Καταλαβαίνεις τι περνάω εδώ, άκου. Είναι το στρώμα μου μόνο. Είναι το στρώμα μου μόνο. Και δεν υπάρχει. Της Βαλεριάνες φέρτε. Γιατί ήταν πάρα πολύ κούκλος. Παιδιά, όνειρο ήταν το παιδί. Πάντως, το σωστό είναι ότι περιμένεις τη διπλανή ξαπλώστρα. Ναι. Όχι εσύ στη δικιά σου. Γενικά μου είπαν πολύ όμορφα σχόλια, οπότε όλα είναι θετικά για μένα, δεν έχω κάποιο θέμα. Και... εντάξει, για μένα σταματάει αυτή η διαδικασία εδώ, αλλά το ταξίδι συνεχίζεται που λένε.